Είχαμε λοιπόν επανάληψη του φαινομένου της επίθεσης σε τουριστικά λεωφορεία αλλά και σε ταξί από γνωστούς, άγνωστους, δεν ξέρω, νομίζω ότι η αστυνομία είναι αρμόδια να το κρίνει αυτό, μια και η επανάληψη και στο παρελθόν είχαμε συλλήψεις από κάποιους δράστες οι οποίοι επιτίθενται σε λεωφορεία και έχω την αίσθηση ότι εδώ η αστυνομία θα πρέπει, αν όχι, να συζητήσει με κάποιες ομάδες που πιστεύει ότι είναι οι δράστες, να λάβει τα μέτρα της όσο αφορά την αστυνόμευση στο συγκεκριμένο σημείο. Συγκεκριμένα είναι τα σημεία όπου επιτίθενται οι δράστες και νομίζω ότι είναι πολύ ευκολότερο για την αστυνομία να αστυνομεύσει, να κάνει κάποιες περιπολίες ενδεχομένως παραπάνω στα συγκεκριμένα σημεία, συγκεκριμένες ώρες όπου θα μπορούσε να αποτρέψει το φαινόμενο αυτό. Στο παρελθόν, ναι, σωστά, ως τώρα έχουμε μόνο υλικές ζημιές. Στο παρελθόν όμως έχουν κινδυνεύσει δεκάδες ανθρώπινες ζωές σε περιστατικό όπου πάνω στον ΒΟΑΚ κινδύνευσαν τρία λεωφορεία να φύγουν εκτός ελέγχου σε συνεχόμενη ταυτόχρονη επίθεση σε τρία λεωφορεία, εκεί όπου πραγματικά σήμερα θα μιλούσαμε για ένα πολύ τραγικό δυστύχημα. Αυτό που ζητάμε είναι το αυτονόητο. Περισσότερο η αστυνόμευση, να βρεθούν αυτοί οι άνθρωποι που επιτίθενται στα λεωφορεία με τις πέτρες και επιτέλους να δοθεί μια λύση. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το φαινόμενο. Κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Ο Σύλλογος Ανθρώπινη Ασπίδα θα είναι εδώ για ό,τι χρειαστεί και νομίζω ότι πρέπει άπαντες να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Τα οχήματα τα οποία δέχονται τις επιθέσεις, αντιλαμβάνεστε, επειδή οι άνθρωποι αυτοί είναι επαγγελματίες, έχουν επενδύσει τεράστια ποσά. Μιλάμε για καινούργια λεωφορεία, μιλάμε για καινούργια ταξί πολυτελείας. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα υποστούν μια τεράστια οικονομική ζημία. Τρέχουν αμέσως να φτιάξουν τη ζημία, γιατί δεν μπορούν να περιμένουν την οποιαδήποτε καθυστέρηση. Κάθε μέρα που περνάει για αυτούς χάνονται χρήματα.